ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Ξηδάκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το σχόλιο σας σε σχέση με το θέμα, ξέρετε καλά ούτως ή άλλως τα θέματα τουρισμού, σε σχέση με την κατάρρευση της Thomas Cook. Εντάξει, δεν είναι κεραυνό σε νεθρία. Mm-hmm. Περιμένουν από το 2012. Ναι. Απλώς είχαν, υποτίθεται ότι δίνανε πίστοση χρόνου οι τράπεζες, για να μπουν ξανά κεφάλαια. Είχε μπει ο κολοσσός, η Φωσούνη Κινέζικη, η οποία έχει και στην Ελλάδα συμφέροντα. Ο κολοσσός που έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα από την Κοινοπραξία για το Ελληνικό, λέτε. Έφυγε από το Ελληνικό, ναι. Ναι. Αλλά τελευταία στιγμή μία από τις τράπεζες της πιστότριας της Thomas Cook, του γίγαντα, του κολοσσού, ναι, Thomas Cook, η Royal Bank of Scotland, απέτησε 200 εκατομμύρια λίρες μπροστά ως εγγύηση για να προχωρήσει ο διακανονισμός και να περιμένει. Mm-hmm. Δεν μπόρεσαν να βρεθούν αυτά και έσκασε αυτό το οποίο περιμένουμε τόσα χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο κανόνι και είναι και μεγάλο κανόνι και για τα ελληνικά δεδομένα. Ναι. Δηλαδή, από ό,τι λέει η αγορά, είναι απλήρωτη οι συνεργάτες του Thomas Cook στην Ελλάδα από τον Ιούνιο-Ιούλιο. Ναι. Αύγουστο. Μια χαμένη σεζόν είναι σχεδόν. Πολύ για μεγάλη λογαριασμή, ίσως να είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν τα συστήματα ανασφάλισης. Που δεν υπάρχουν, όπως μας έλεγε στην αρχή του δελτίου και ο κύριος Βερνίκος, τουλάχιστον είναι, στην κλίμακα που θα περίμενε κανείς να υπάρχουν σε μια χώρα που ψιλοζεί από τον τουρισμό, τέλος πάντων. Όχι, όχι. Είναι ξεκρέμαστοι πολλοί και ξενοδόχοι και πράκτορες και άλλοι τουριστικοί επιχειρηματίες, ναυλωτές σκαφών. Mm-hmm. Θα δούμε. Είναι πάντως ένα χτύπημα. Ναι. Είναι χτύπημα. Τώρα, μια που αναφερθήκαμε στην Φωσούν και στο πώς έφυγε μαζί με το κρατικό φαντ του Αμπού Ντάμπι από την Κοινοπραξία για το Ελληνικό, επειδή έχετε δεκαετίες πίσω σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ξέρετε πολύ καλά και το παιχνίδι της επικοινωνίας, φαντάζομαι θα είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημα τι θα γινόταν αν αυτό είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ πριν 2,5-3 μήνες, έτσι. Καλά, θα είχε στηθεί το ανάθεμα στο πεδίο του Άρεως, όπως επί Βενιζέλου, και θα σόριαζαν τις πέτρες του αναθέματος, τους λίθους του αναθέματος επί της κεφαλής του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και όλων αυτών των εχθρών των επενδύσεων. Η αλήθεια βέβαια είναι διαφορετική, είναι, ναι, ότι υπάρχει μια δυσκολία. Καταρχάς, είναι το μεγαλύτερο, mm-hmm, από τα μεγαλύτερα πάρκα στην Ευρώπη. Ναι. Είναι περίπου διπλάσιο, είναι 6.200 στρέμματα. Mm-hmm. Εκ των οποίων το Hyde Park, το Central Park, είναι το μισό. Ναι. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση, mm-hmm, και τεράστιες οι απαιτήσεις χρηματοδοτικές. Είναι προφανές, σύμφωνα με όσα βλέπουμε τώρα, ναι, ότι δεν υπάρχουν τα ίδια κεφάλαια και ίσως να μην υπάρχει και η δυνατότητα μόχλευσης αυτών των κεφαλαίων. Εγώ θα το συνδύαζα με αυτό που ακούστηκε πριν τις εκλογές, διαψεύστηκε, ναι, και τώρα το μαθαίνουμε από τον Bloomberg και την Handelsblatt, το περίφημο σχέδιο Ηρακλής. Για τις τράπεζες. Για τις τράπεζες. Εγγύηση, ναι, 9 με 10 δις, mm-hmm, κρατικά λεφτά από το μαξιλάρι για να σβήσουν 30 δις κόκκινων δανείων 30, από τα 75. Ναι. Και να αποκτήσει μια δυνατότητα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, mm-hmm, να δώσει ρευστότητα. Που αυτό που μαθαίνουμε είναι οι διαπραγματεύσεις της Lambda Development με τις ελληνικές τράπεζες για να πάρει τις, ναι, πρώτες μεγάλες δόσεις από 600 εκατομμύρια και άνω έως 1 δις για να ξεκινήσει το έργο. Πάντως και πάλι οι μετριοπαθείς εκτιμήσεις λένε ότι για να είναι λειτουργικό το ελληνικό και να τελειώσει που λέμε με το κλειδί στο χέρι θέλει 8 δις και όλα αυτά την ώρα που μια που μιλάμε για τη Lambda Development και το συγκεκριμένο όμιλο, τον όμιλο Λάτσι, βρίσκεται σε εξέλιξη και μια διαδικασία να ξεφορτωθεί, να το πω έτσι, το κράτος από το ποσοστό του στα ελληνικά, ελληνικά πετρέλαια, στο φιλέτο των ελληνικών πετρελαίων. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτά τα κεφάλαια που απαιτούνται, ναι, για την αξιοποίηση του ελληνικού, mm-hmm, είναι τόσο μεγάλα και είναι τόσο δύσκολο και πολυσχηδές το έργο της εκμετάλλευσης και της χρηματοδότησης, μπαίνουν σε, δηλαδή είναι, φτάνουν το μισό ΑΕΠ της Κύπρου, mm-hmm, και ένα σοβαρό ποσοστό του ελληνικού ΑΕΠ. Δεν ξέρω με ποιους τρόπους θα μοχλευτούν χρήματα
πώς θα γίνει η ροή χρήματος από τις ελληνικές τράπεζες τη στιγμή που όλο το αίτημα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής αγοράς είναι να ανοίξει κάποιο είδος ρευστότητα προς τις μεσαίες επιχειρήσεις, τις μικρές επιχειρήσεις, όλο το χυμαζόμενο εμπορικό, βιοτεχνικό και επαγγελματικό κόσμο της Ελλάδος. Αν πάει η απότοκος ρευστότητα από τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων με τις κρατικές εγγυήσεις πάει προς αυτό το μεγάλο project, τι θα μείνει για την υπόλοιπη ελληνική οικονομία. Δεν ξέρω πώς, τι σύλληψη έχει γίνει. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει νομίζω σε επίπεδο Βουλής και αρχηγών κομμάτων. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να κάνει τέτοια παιχνίδια. 10 δις εγγυήσεις για τα κόκκινα δάνεια έγινε με κάποιο τρόπο στην Ιταλία. Εδώ είχε σχεδιαστεί άλλος τρόπος για το καταπίστευμα το εγγυητικό, για το οποίο είχε μιλήσει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, και την απομείωση, την σοβαρή απομείωση των τόκων που πληρώνουμε και ένα ισχυρό όπλο για να διαπραγματευτούμε την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Το οποίο ήταν ο μεγάλος δημοσιονομικός αέρας, το δημοσιονομικό οξυγόνο. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που λέγατε πριν με αυτό που λέτε τώρα, τον τίτλο που βγάζει είναι ότι η κυβέρνηση άφησε στην άκρη το σχέδιο Τσίπρα Τσακαλώτου για τη μείωση των πλεονασμάτων, που θα δημιουργούσε χώρο για να πέσουν οι φόροι ολονών μας, για να δώσει λεφτά στις τράπεζες. Αντί την δημοσιονομική ανάσα, που σημαίνει φορολογική ανάσα και ανάσα στα νοικοκυριά και στην πραγματική οικονομία, ίσως αυτή τη στιγμή έχει επιλεγεί από την παρούσα κυβέρνηση να δοθεί ρευστότητα σε ένα μεγάλο project με κρατικές εγγυήσεις. Αν είχατε τώρα δίπλα σας... Δηλαδή, ποιες είναι οι επενδύσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο ιδιώτης επενδυτής πόσα λεφτά φέρνει, πώς τα φέρνει, από πού μοχλεύει και από πού θα τα πάρει τελικά. Αν είχατε τώρα δίπλα σε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε τον κύριο Παπαδημητρίου που εξελέγει βουλευτής και ήταν ο πρώτος που έριξε στην πιάτσα 5 μέρες πριν τις εκλογές την ιδέα να πάρει η κυβέρνηση λεφτά από το μαξιλάρι και να τα ρίξει στις τράπεζες, θα σας έλεγε καλά, οι τράπεζες δεν πρέπει να σταματήσουν να είναι ζόμπι. Δεν πρέπει οι τράπεζες να αρχίσουν να δίνουν δάνεια, να αρχίσουν πάλι να παίζουν το ρόλο του κινητήριου μοχλού στην οικονομία. Τι τα θέλουμε 37 δις σε ένα σεντούκι, ας είναι 27, ας είναι 25. Δεν είναι σε σεντούκι, έχουν το σκοπό τους, έχουν το σκοπό της συνολικής δημοσιονομικής ελάφρυνσης και της μεταφοράς αυτού της ελάφρυνσης πάνω στην πραγματική οικονομία και στις πλάτες των Ελληνών πολιτών που στενάζουν από τα μεγάλα πλεονάσματα. Και δεύτερον, είναι μια δικλίδα ασφαλείας, ένα σεντούκι ασφαλείας για να έχουμε καλή πορεία στα ελληνικά ομόλογα, τα οποία χρηματοδοτούν με χαμηλότερα επιτόκια το ακριβό ελληνικό χρέος. Δηλαδή τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Δεν είναι ότι κρατάς τα λεφτά αδρανή. Καθόλου δεν τα κρατάς. Τα κρατάς ως εγγυήσεις για να κάνεις μεγάλες κινήσεις. Και οι τράπεζες, ας τα κατάφερναν, ας πούμε, μόνες τους. Οι τράπεζες είναι ένα άλλο κεφάλαιο, αλλά δεν μπορείς ουσιαστικά για τέταρτη φορά να προχωρήσεις σε μια άτυπη ανακεφαλαιοποίηση. Θα πρέπει και οι τραπεζίτες να κοιτάξουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη πρώτον, αλλά κυρίως να ξεκαθαρίσουν με ευθυκρισία και τόλμη τα κόκκινα δάνεια, τα οποία πολλά από αυτά, τα μεγάλα κόκκινα δάνεια, δεν μιλάμε για τα μικρά των στεγαστικών, πολλά από αυτά είναι δάνεια ζόμπι. Είναι δάνεια τα οποία έχουν στοιχειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακόμη και πριν την κρίση. Σε μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους, σε μεγάλους πελάτες, από τους οποίους κανένας δεν τολμάει να πει πώς δόθηκαν, με ποιες εγγύησεις. Θυμόμαστε. Και φοβούνται να τα διαγράψουν από τους ισολογισμούς τους για να μην φανούν μαύρες τρύπες. Ακριβώς, αυτό είναι. Γιατί είχαμε δει, ας πούμε, τα δάνεια προς τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, όπως είπε ο κύριος Ψυχάρης, δίδονται με αέρα, με το όνομα. Αυτά έχουν ευθύνες αυτοί που τα έδιναν. Και εκεί έχουμε ένα σκοτεινό σημείο το οποίο μετακυλείεται διαρκώς, κανένας δεν αναλαμβάνει να το κλείσει και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να ζητάνε πάλι λεφτά Ελλήνων φορολογουμένων. Για πέμπτη φορά, γιατί έχουν δοθεί και τα 24 δις του αλογοσκούφη μετά το κράχ του 2008. Και άλλες τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις μέσα στη δίνη της ελληνικής κρίσης που έχει κατακριμνήσει και την εθνική οικονομία και κυρίως τις ζωές
τα νοικοκυριά, τους ανθρώπους, τις προσδοκίες τους. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Ναι. Στο μια που μιλάμε για κόκκινα δάνεια. Σοβαρή συζήτηση. Μια που μιλάμε για κόκκινα δάνεια. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε έναν παραλίγο πληστηριασμό. Όχι από αυτό που λέμε παταχτσίδες ή στρατηγικούς κακοπληρωτές. Για μια πυρόπληκτη οικογένεια στο Μαραθώνα. Εμείς βγάλαμε εδώ στο δελτίο και την μητέρα της οικογένειας αυτής. Την μητέρα και χείρα από την πυρκαγιά. Προφανώς υπήρξε κάποιο κενό στο νόμο Σταθάκη. Και έτσι το σπίτι αυτό η τράπεζα μπορούσε να το βγάλει σε πληστηριασμό. Έως τις εκλογές, εκτός από τον νόμο Σταθάκη, για αυτό το ενδιάμεσο στάδιο που υπήρχαν άνθρωποι που έχουν ανάγκη, αλλά που δεν καλύπτονταν από τα κριτήρια, υπήρχε κάτι σαν συμφωνία κυρίων. Τώρα είδαμε ένα θέμα να παίρνει δημοσιότητα που παραπέμπει σε σκηνές Ισπανίας. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να μείνουν στο παγκάκι, αν τελικά ο πληστηριασμός γινόταν. Αυτό υπάρχει περίπτωση, επειδή πάλι θα επικαλεστώ όχι μόνο την πολιτική, αλλά και τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα, να είναι ένα μέσο πίεσης των τραπεζών προς την κυβέρνηση για να βάλουν τελικώς χέρι σε αυτό το μαξιλάρι. Γιατί ασφαλώς θα δημιουργούσε πολιτικό κόστος να είχαμε κύμα πληστηριασμών. Φυσικά τώρα. Είναι πολύ πιθανόν. Είναι πολύ πιθανόν και ο πρώτος που έχει μιλήσει για αυτό το σχέδιο Ηρακλής είναι από τα πιο υπεύθυνα χείλη. Έχει ακούσει τα πιο επίσημα χείλη. Το έχει πει ο κύριος Τουρνάρας. Ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου λειτουργήσε ως πρόδρομος. Ναι. Ως πρόδρομος λαγός, ας πούμε, ενός γεγονότος το οποίο τώρα το βλέπουμε, το μαθαίνουμε από τα ξένα μέσα. Ναι. Και τα ξένα μέσα μιλάνε με επενδυτές, μιλάνε με τους τραπεζίτες. Και όχι από την Bild, έτσι. Bloomberg και Handelsblatt. Και Handelsblatt. Έχει σημασία. Και η Bild να το γράφει, κάτι ξέρει. Είναι μέρος ενός τεράστιου δημοσιογραφικού συγκροτήματος, του μεγαλύτερου της Γερμανίας. Όντως. Δεν είναι δηλαδή. Όταν πετάει κάποιος μια κουβέντα, η διάψευση δεν λέει τίποτα. Τη βλέπουμε να λειτουργεί. Και κατά παρόμοιο τρόπο, ανάλογο τρόπο, νομίζω ότι θα λειτουργήσει και η υπόθεση του νερού. Α, και εκεί θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει βάση. Υπάρχει, από εδώ, βέβαια, από εκεί το πάμε πάλι στον κύριο Παπαδημητρίου γυρίζουμε. Ναι, υπάρχουν κάποια πρόσωπα, κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη για κινήσεις οι οποίες θα γίνουν και οι οποίες γνωρίζουμε ότι θα έχουν κόστος. Ναι. Πολιτικό, ηθικό, επικοινωνιακό, ανθρώπινο και προετοιμάζουμε, το φέρνουμε, το συζητάμε, συνηθίζεις την ιδέα. Λαγός, αυτό. Ναι, ναι, και το σχέδιο Ηρακλής, έτσι όπως ονομάστηκε από τα ξένα οικονομικά πρακτορία, έχει ακουστεί. Ναι. Και δεν έχει ακουστεί από τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, ακούστηκε από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τον Γιάννη Στουρνάρα. Ήταν οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μία η προσέγγιση Τσακαλώτου και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη η προσέγγιση Στουρνάρα. Βέβαια, τώρα, αν είχατε δίπλα σας πάλι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγε ας μην πηγαίνατε σε εκλογές τον Ιούλιο για να πιστωνόσασταν εσείς τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, για να είχατε μειώσει de facto το πλεόνασμα με τον καταπιστευτικό λογαριασμό που θα έφτιαχνε ο κύριος Τσακαλώτος κλπ. Εντάξει, αυτό είναι οικοτολογία όμως. Υπήρξε μια εντιμότητα απέναντι στον ελληνικό λαό, να μην αφήσεις να σέρνεται μια βεβαιότητα πολιτική, είναι μια επιλογή. Εντάξει, θα μπορούσε, αν δεν γινότανε, να είχαμε άλλη κατάληξη. Ναι. Αλλά η ιστορία γράφεται με τα γεγονότα και όχι με τις. Με το αν δεν κάνεις ιστορία, που λέει ο Παπαγιαννάκης. Με τις οικοδολογίες. Κύριε Ξεδάκη, θα επιστρέψω στην πρώτη ερώτηση. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αν έφευγαν οι Φωσούν και το Αμπού Ντάμπι από την κοινοπραξία για το ελληνικό επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έλεγαν τα περισσότερα κανάλια ότι άρωμα ελληνικού στο ελληνικό. Θα έλεγαν ότι οι ξένοι επενδυτές είναι όπου φύγει, φύγει. Αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο το έχετε θίξει πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, την περίφημη μηντιακή κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό σας προβληματίζει για το πώς από εδώ και πέρα και θα ανασυγκροτήσετε το κόμμα σας και θα το ξαναθέσετε σε τροχιά εξουσίας, υπό την έννοια ότι τώρα δεν φαίνεται να υπάρχουν μνημόνια που θα βγάλουν το λαό στο δρόμο και που τέλος πάντων θα γίνουν τα πράγματα ακόμη και με τα μέσα απέναντί σας. Όχι, το χρέος της Δημοκρατικής Παράταξης και της αριστεράς είναι να συγκροτήσει την ανόρθωση, την ανάταξη της Ελλάδας και την ελπίδα και την προσδοκία για τις νεότερες γενιές για την επόμενη δεκαετία. Δεν είναι τίποτε λιγότερο από αυτό το καθήκον. Η αριστερά δεν έκανε την αλλαγή το 2015, έκανε τη διάσωση. Όταν απέτυχαν όλοι, η αριστερά
έβαλε τα χέρια της στη φωτιά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και κατάφερε να στήσει τη χώρα στα πόδια της. Ναι. Αλλά δεν έχει κάνει την αλλαγή της. Η αλλαγή της είναι από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Το καινούριο της πρόγραμμα. Άρα πρέπει να αλλάξει και η ίδια για να κάνει την αλλαγή στη χώρα. Έχει αλλάξει. Έχει. Η αριστερά αλλάζει διαρκώς από το 2012. Mm-hmm. Όταν την φώναξε η ιστορία και βγήκε μπροστά και είπε ναι, θα αναλάβω την ευθύνη που μου αναλογεί. Και περισσότερη. Από εκεί και πέρα έχουμε αυτή την βίαιη ενηλικίωση, ναι, την δύσκολη ενηλικίωση, αλλά κατά τη γνώμη μου μια ανεκτίμητη πολιτική εμπειρία, διότι η αριστερά, η πληγωμένη, mm-hmm, μετά τις περιπέτειες του, την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και την κάμψη των αριστερών, των μεγάλων αριστερών κομμάτων στην Ευρώπη, ιδίως στην Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, ξαναπήρε μπροστά και ξαναπήρε μπροστά αντιμετωπίζοντας τον 21ο αιώνα, όχι με τα φαντάσματα του παρελθόντος, ούτε με τις αυταπάτες του παρελθόντος. Αυτή λοιπόν είναι το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα, mm-hmm, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε ελληνικό ποσοστό και το μόνο με πλήρη μακρά κυβερνητική εμπειρία. Είναι μεγάλη η υποχρέωση και προς την ευρωπαϊκή και τη διεθνή αριστερά και πρωτίστως έναντι του ελληνικού λαού. Πρέπει να είναι μπροστά, να είναι όρημη, να είναι τολμηρή και κυρίως να αποκαταστήσει μια βαθιά και διαρκή ψυχική σχέση, ψυχικούς δεσμούς με τον ελληνικό λαό, να εκφράσει τις λαχτάρες, τις αγωνίες, τις προσδοκίες και τις ελπίδες. Πρέπει να μιλήσουμε σε αυτούς τους νέους. Το 38% των νέων ψήφισαν την αριστερά. Ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ. Επ' αυτού. Σε αυτούς πρέπει να μιλήσουμε. Με φαντασία, με τόλμη και με ειλικρίνεια. Με ζεστασιά, με επικοινωνιακή θέρμη. Δεν χρειάζεται να μικτηρίζουμε τώρα και να μουρμουράμε και να κλαψουρίζουμε ότι δεν έχουμε τα μίντια. Δεν τα έχουμε. Δεν τα έχει κανένας όμως. Τα μίντια παίζουν το δικό τους παιχνίδι, η ολιγαρχία κάνει τη δική της επαλληνόρθωση, η δημοκρατική παράταξη, η αριστερά, πρέπει να κάνει τη δική της βαθιά πορεία μέσα στο λαό, τη μακρά πορεία μέσα στο λαό και αυτό θα γίνει αμέσως αντιληπτό. Αυτό είναι. Από τον κόσμο θα πάρεις δύναμη, από τον κόσμο θα καταλάβεις που πρέπει να πας και μπροστά. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε και να χρονοτριβούμε με ανάλυση, βεβαίως με ανάλυση, με σκέψη, με αναστοχασμό, με τολμηρή αυτοκριτική για το τι δεν κάναμε, για το τι κάναμε κτλ. Αλλά μπροστά. Κύριε Ξεδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία νομίζω συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πάμε πάλι στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς μόλις τελείωσε.